Πάμε Αρχάνες. Πάμε να συναντήσουμε ζωντανή σύνδεση Εύη Σπανού. Δίπλα της είναι ο κύριος Χιλετζάκης, ο κύριος Μύρο Χιλετζάκης, αντιπρόεδρος της ΕΑΣΥ. Θα μιλήσουμε βέβαια για το θέμα των προβλημάτων στην ελαιοκαλλιέργεια λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Εύη. Καλό σας απόγευμα. Φαίνεται ότι ο Μάιος του 2021 υπήρξε ο θερμότερος της τελευταίας δεκαετίας, σύμφωνα με τις μετρήσεις 53 μετεωρολογικών σταθμών. Φαίνεται λοιπόν σε ό,τι αφορά τις ελιές να έκαψε τον Ανθό ο Μάιος. Περισσότερες πληροφορίες όμως θα μας δώσει ο κύριος Μύρον Χιλετζάκης, αντιπρόεδρος της ΕΑΣΥ. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα, κύριε Παναγιωτόπουλε, σας και στους τηλεθεατές σας. Την Κυριακή του Πάσχα, όλο το νησί είχε πληγή από 40. Και τη Δευτέρα του Πάσχα είχαμε ένα καύσωνα κανονικό που ήταν πρωτόγνωρο για μας. Βρήκε τις ελιές μας στην ανθοφορία και τότε σέκαψε το μικρό καρπό που λέγεται ανθός. Υπήρχε μια πολύ καλή ανθοφορία φέτος. Είχαμε ένα εξαιρετικό χειμώνα. Ένα χειμώνα που μας είχε δώσει τα απαιτούμενα, το αποτούμενες ποσότητες νερού. Οι ελιές μας ήταν σε πολύ καλή... Είχαν πολύ καλή εικόνα στη βλάστηση, είχαν πάρα πολύ ανθοφορία, αλλά δυστυχώς οι θερμές αέρινες μάζες μαζί με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες κάψανε το μικρό καρπό που λέγεται ανθός. Κύριε Χιλετζάκη, και παράδειγμα, κύριε, βέβαια, πάμε στο παράδειγμα, ναι. Πάμε στο παράδειγμα. Εδώ είμαστε σε ένα ελαιόνα, δεν ξέρω αν ο καμεραμάν μπορεί να ζουμάρει να σας δείξω εδώ συγκεκριμένα. Αυτός εδώ είναι ο ανθός που έχει καεί. Δεν υπάρχει καρπός. Εδώ βλέπουμε τον ανθό που έχει σκάσει και έχει κάνει μία ελίτσα. Ακριβώς το ίδιο είναι και δίπλα. Ενώ βλέπουμε στο ίδιο κλαδάκι αυτό εδώ τον ανθό, χωρίς να έχει την ελίτσα τη διαμορφωμένη γιατί έχει καεί, ακριβώς το ίδιο είναι και εδώ. Κανονικά θα έπρεπε να είναι όπως εδώ. Να έχει 4 με 5 ελιές απάνω ο ανθός, για να πούμε ότι είμαστε σε μία μεσοβεντέμα. Δυστυχώς, πολύ μεγάλη ποσότητα κάηκε και σήμερα ερχόμαστε να χτυπήσουμε ακόμα για μία φορά το καπανάκι που λέγεται κλιματική αλλαγή. Όλα τα πυρηνόκαρπα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν καεί. Η μία υπερώτηση πίσω από την άλλη από τους υπουργούς γεωργίας στις Βρυξέλλες. Ήδη ο Επίτροπος Γεωργίας πριν από 15 μέρες που είχαν τη συνάντηση όλοι οι υπουργοί γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Κοινοβούλιο, συζητήσανε και είπανε ότι πρέπει να δοθεί μία ενίσχυση. Υπάρχει ο 1308 νόμος με το άρθρο 222 που μπορούμε να τον επικαλεστούμε και εμείς σαν χώρα τα περιβόητα de minimis ίζωνο σημασίας. Πρέπει να ενταχθεί η ελιά. Ήτανε ο ελαιοπαραγωγός, έχει περάσει κακές χρονιές τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το 19 με τις πολύ υψηλές οξύτητες που όλα μας τα λάδια φύγανε βιομηχανικά. Η περισσινή μας χρονιά το 90% του λαδιού πουλήθηκε σε πολύ χαμηλή τιμή, 2,60. Περιμέναμε αυτή τη χρονιά και κάναμε το σταυρό μας ότι θα ισοβαθμίσει λίγο το πρόβλημα που είχαμε. Τελικά έρθε πάλι το κερασάκι στην τούρτα και εκεί που περιμέναμε μια μεσοβεντέμα και φέτος στο νησί μας. Ναι. Γιατί σας ξαναείπα, είχαμε πολύ καλά καιρικά φαινόμενα στο θέμα των βροχοπτώσεων του χειμώνα. Ήταν οι αναμενόμενες συνθήκες για να γονιμοποιηθεί το δέντρο. Έρχονται οι πρωτόγνωροι καύσονες μέσα στο Μάιο, συγκεκριμένα την Κυριακή του Πάσχα, και μας δίνουν τη χαριστική βολή. Δύο ερωτήσεις. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες περιοχές που έχουν επηρεαστεί περισσότερο, έχει επηρεαστεί περισσότερο η ελαιοκαλλιέργεια από αυτό το φαινόμενο που κάει και ο ανθός? Και ερώτηση 2, το ποσοστό της καταστροφής ακόμα και σε αυτές τις περιοχές ποιο είναι? Έχουμε διαπιστώσει στην περιοχή της Μεσαράς νότια που είχαμε 1,5 με 2 βαθμούς περισσότερη θερμοκρασία εκείνες τις μέρες, πιο έντονο το φαινόμενο. Δεν αποκλείομαι όμως και το βόρειο μέτωπος, όπως είναι η περιοχή του Καρτερού, που εκεί είχαμε κάποια ελαιόδεντρα πρώιμα και βρεθήκανε και αυτά στην πλήρη άνθηση και είχαμε το πρόβλημα. Οι ορεινοί μας ελαιόνες δεν πάθανε τόσο πολύ πρόβλημα γιατί δεν είχε γίνει ανθοφορία εκείνη την περίοδο, επομένως την γλιτώσανε. Αλλά το μεγάλο ποσοστό των ελαιοδέντρων δεν βρίσκεται ορεινά. Και καταλαβαίνετε ότι το ποσοστό, πάω τώρα στη δεύτερη ερώτηση, ναι, το ποσοστό ζημιάς ξεκινάει και εκτιμάται από τώρα και στο εξής. Οι ελαιοπαραγωγοί μας είχαν δει μεγάλη ανθοφορία στις ελιές τους
και σήμερα βλέπουν μια μεγάλη αφορία. Θεωρώ ότι η ζημιά υπερβαίνει το 60% σαν πρώτη ματιά. Ξέρουμε ότι δυστυχώς αυτός ο δυσλειτουργικός κανονισμός του ΕΛΓΑ δεν προβλέπει αποζημίωση στην ανθοφορία, γιατί δεν είναι ολοκληρωμένος καρπός η ανθοφορία. Επομένως, χτυπάμε το καμπανάκι, ζητάμε τη βοήθεια ακόμα για μια φορά, όπως τη ζητάνε και οι συνάδελφοί μας με τα πυρηνόκαρπα που καήκανε σε όλη την Ελλάδα με τον Παγετό, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα. Ζητάμε και μέσα από τη δικιά σας εκπομπή συγκεκριμένα, είχαμε δείξει τους αμπελώνες στη Γαλλία. Βέβαια, που είχαν βάλει φωτιές οι άνθρωποι. Έχει για να μπορέσουν στην, να αποτρέψουν έχει μείνει στην ιστορία αυτό το ρεπορτάζ, κύριε Χιλετζάκη, αναφορά σας. Σωστά. Σωστά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Επομένως, ναι, επομένως, ζητάμε ακόμα μία φορά να στηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον περιβόητο το νόμο το 1308, γιατί δεν έχουμε στηριχτεί ακόμα έμπραχτα μέσα από αυτό το μου νόμο. Μου δώσατε πάσα τώρα για τα αμπέλια. Γνωρίζω ότι είστε, αντικειμενικά το λέω, ένας από τους καλύτερους αμπελουργούς της Κρήτης και θέλω να σας ρωτήσω τώρα, αν περιμένουμε βροχή το Σαββατοκύριακο, αν σας προβληματίζει, αν κάτι πρέπει να κάνουν οι αμπελουργοί, αν θα πρέπει να ματαιώσουν κάποιο ράντισμα, κάποιον ψεκασμό. Παρακολουθάμε τα site. Οι βροχοπτώσεις, αν γίνουν, θα γίνουν από την Πέμπτη και μετά. Σωστά. Δεν συνοδεύονται με χαλάζι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ναι. Το σταφύλι είναι τώρα στην περίοδο της αγκουρίδας, όπως λέμε. Είναι στην ανάπτυξη της ρόγας. Το νερό κάνει καλό γιατί είναι πότισμα και ωφελεί τη διόγκωση της ρόγας. Ναι. Απλώς θα βάλει ο παραγωγός το χέρι στην τσέπη, γιατί μετά τη βροχή χρειάζονται οπωσδήποτε κάλυψη και για περονόσπορο και για οίδιο που τα ευδοκιμεί πάρα πολύ, και αν η υγρασία είναι πολύ έντονη και καθίσει στη γη για πολλές μέρες, θα χρειαστεί και επαναληπτικός ψεκασμός στις 5 μέρες, στις 4 μέρες μετά από τη βροχή. Ο ψεκασμός επομένως θα είναι ένα κόστος. Για ευδεμίδα έχει ξεκινήσει, σωστά. Ο ψεκασμός για ευδημίδα έχει ξεκινήσει. Προς το παρόν είναι ελεγχόμενοι οι πληθυσμοί. Μάλιστα. Τώρα με τις βροχοπτώσεις και με τις δροσούλες που θα κάνει το πρωί, γιατί η γη θα έχει την ανέδοση, όπως λέμε, ναι, ευδοκιμεί πάρα πολύ τους δύο μύκητες που είναι πρώτα ξαδέρφια, το ίδιο μαζί με τον περονόσπορο. Μάλιστα. Κύριε Χιλετζάκη. Και όποιος καεί με το χυλό, κύριε Παναγιωτόπουλε, φυσάκι το γιαούρτι. Ακριβώς. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τον περονόσπορο του 11 που κατέστρεψε όλο τον κριτικό αμπελώνα, είτε αυτό ήταν επιτραπέζιο, είτε σταφυδοποιήσιμο, είτε νοποιήσιμο αμπέλι. Και τότε είχαν αποζημιωθεί η παραγωγή μας μετά από 5 χρόνια από τα ΨΕΑ. Και πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Χιλετζάκη, για ακόμα μια φορά. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.